Και θα ήθελα να έρθω στην προσβολή εναντίον μιας της συνεργάτητας του Άδωνη Γεωργιάδη, καθώς ήσασταν δίπλα στον κύριο Πολάκη χθες, όταν έκανε αυτή την τοποθέτηση απευθυνόμενος στη συνεργάτηδα του Άδωνη Γεωργιάδη και νομική σύμβουλο του Υπουργείου Υγείας. Θα ήθελα το σχόλιο σας για την εξέλιξη που πήραν τα πράγματα, αρχικά για την τοποθέτηση Πολάκη και στη συνέχεια για την εξέλιξη στους κόλπους του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουν προηγηθεί και πολλά άλλα όμως πριν τον Πολάκη, για να πούμε του στραβού το δίκιο τώρα. Άρα τον δικαιολογείτε. Όχι, δεν δικαιολογώ τίποτα. Εκθέτω όμως γεγονότα και καταστάσεις. Έχουμε ένα τετραήμερο επιτροπών που συζητάμε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο το νομοσχέδιο για την υγεία και τις εξαρτήσεις. Μας βάλαν σε μια αίθουσα μικρή με 30 φορείς μέσα και οι βουλευτές και οι υπηρεσιακοί παράγοντες όπου καθόμασταν όρθιοι. Πίσω από τα μπουκάλια ήμουν εγώ και ήμουν ο βασικός συζητητής εκ μέρους της μειοψηφίας. Λοιπόν, υποθύμησε ένας, τις άλλες μέρες γίναμε τριόλαδος και πέρα και ερχόμαστε στο αποκορύφωμα αυτό, όπου έγινε βεβαίως μια παρατήρηση σε συνεργάτηδα του Υπουργού Υγείας, η οποία εκλήφθηκε ως προσβολή και βεβαίως έβαλε τα κλάματα η κοπέλα και εμείς ζητήσαμε συγγνώμη. Όχι μόνο η κοπέλα, αλλά και η βουλευτής, η Αθηνά Ελληνού. Ναι, και η κυρία Ελληνού, μετά των υστέρων. Βεβαίως έχει προηγηθεί ο Υπουργός, ο οποίος είπε μέσα στο Κοινοβούλιο ουστ στον Πολάκη. Έχουν προηγηθεί και πολλά άλλα. Εμένα με είπε ψεύτη, μου είπε ντροπή σου, μου είπε ένα σωρό και έλεγε ο ίδιος ψέματα. Αλλά αυτά δεν τα στοιχητεύει κανείς. Εμείναμε στον στοχοποιημένο Πολάκη, ο οποίος έκανε μια παρατήρηση. Νομίζω ότι το θέμα έκλεισε με την αποπομπή του από την κοινοβουλευτική ομάδα εκ μέρους του Προέδρου. Με την οποία φαίνεται να μην συμφωνείτε για 100% όμως. Με την απόφαση του Προέδρου, όχι, συμφωνώ. Διότι με την αποπομπή, γιατί λέτε ότι είχαν προηγηθεί τόσα πράγματα. Τώρα... Ναι, σαφώς. Περιγράφω όλη την κατάσταση. Ναι. Δηλαδή, δεν τα σκεπάσουμε τα υπόλοιπα, δεν το κατάλαβα. Αυτό το καταδικάζουμε του Πολάκη. Mm-hmm. Στην τηλεόραση είπε βούλωστο στην άλλη. Απαράδεκτο, λέω εγώ. Πριν από το απαράδεκτο βούλωστο όμως, έχουμε μια απαράδεκτη συμπεριφορά της Ιρεγγέλα και τα ψέματα του Άδωνη. Αυτά δεν θα τα αναφέρουμε, δηλαδή πώς θα γίνει. Ξέρετε, όμως σας ρωτώ για το συγκεκριμένο περιστατικό και εσείς μου αναφέρεστε σε άλλα. Τώρα αυτή η κοπέλα τι έκανε ακριβώς. Αυτό το οποίο παρατήρησε ο κύριος Πολάκης, το είχατε δει και εσείς, δηλαδή την αποστροφή του βλέμματος, το χαρακτήρισε διαφορετικά το στριφογύρισμα. Εντάξει, ναι. Και ήταν κάτι αυτό το οποίο. Γιατί το είπε και ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι λέει σε προσωπικό επίπεδο και σε πολιτικό επίπεδο να το καταλάβω, να κοντραριστούμε και να πούμε και μια λέξη παραπάνω. Αλλά τώρα μια κοπέλα, μια νομική σύμβουλος, συνεργάτηδα, ναι, του Άδωνη Γεωργιάδη, στο πρόσωπό της ο Παύλος Πολάκης είδε τον Άδωνη Γεωργιάδη, γιατί ας πούμε έκανε αυτή την επίθεση. Πού να ξέρω ότι είδε. Εντάξει, δεν ήταν καμιά επίθεση. Το λέτε, λες, ήταν καμιά επίθεση με μαχαίρι. Για όνομα του Θεού. Ήταν μια συμπεριφορά η οποία δεν συμφωνούμε, δεν είναι σωστή, δεν πρέπει να γίνεται στο Κοινοβούλιο. Οι κοινοβουλευτικοί κανόνες και η κοινοβουλευτική συμπεριφορά πρέπει να είναι εντελώς διαφορετική. Δεν είναι όπως είμαστε στο σπίτι μας. Δεν είναι όπως είμαστε στο κόμμα ή όπου αλλού. Και όπως λέτε, πρέπει να γενικευτεί, γιατί έχουν ακουστεί κι άλλα. Το κρατάμε και σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παναγιωτόπουλε. Σας ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.